Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Αναμειγνύουμε το μισό αλεύρι με την μαγιά. Την ζάχαρη και το χλιαρό γάλα. Προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι, το σπορέλαιο, το μπέικιν, λίγο αλάτι και δουλεύουμε να γίνει η ζύμη. Η ζύμη μας πρέπει να είναι κολλώδες και τη δουλεύουμε σε καλά αλευρωμένη επιφάνεια. Αλευρώνουμε το σκεύος, βάζουμε την ζύμη, την σκεπάζουμε με πετσέτα και την αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Σε ένα μεγάλο σκεύος αναμειγνύουμε όλα τα υλικά για τη γέμιση. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Ανακατεύουμε το αλεύρι με τον ζεστέ. Στο λιωμένο βούτυρο προσθέτουμε το σπορέλαιο. Πλάθουμε την ζύμη σε καλά αλευρωμένη επιφάνεια και την χωρίζουμε σε 10 μπαλάκια. Τα αλευρώνουμε και τα ανοίγουμε σε φύλλα. Τα περνάμε από το μείγμα με το αλεύρι και τον ζεστέ. Και τα τοποθετούμε ανά πεντάδες. Τα ανοίγουμε μέχρι να γίνουν πολύ λεπτά . Τα ξεχωρίζουμε . Δεν υπάρχει πρόβλημα να κολλήσουν . Καθαρίζουμε το επιπλέον αλεύρι. Βουτυρώνουμε την μία πλευρά. Το γυρίζουμε ανάποδα. Στο κέντρο τοποθετούμε αρκετή γέμιση. Και δίνουμε σχήμα από πουγγί.
Τοποθετούμε τις άκρες κάτω. Τα βάζουμε σε ταψίμα αντικολλητικό χαρτί, τα αλείφουμε με λιωμένο βούτυρο και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!